Λιγότεροι είναι αυτοί που εγκαταλείπουν φέτο το κλεινό Νάστι εκμεταλλευόμενοι το τρίμερο του Αγίου Πνεύματο, καθώ η αυξημένη τιμή τη βενζίνη αλλά και η γενικότερη οικονομική δυσπραγιά δεν επιτρέπουν ούτε καν μικρέ αποδράσει. Έτσι, οι περισσότεροι θα παραμείνουν στα Γιάννενα ή θα επισκεφθούν τα χωριά του, τα οποία τέτοιε ημέρε γεμίζουν από ζωή. Λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που στην Ήπειρο ξεπερνούν του 35 βαθμού Κελσίου, ανάσα δροσιά θα αναζητήσουν όσοι μπορούν να εκδράμουν στα παράλια. Πάντω, αυξημένα είναι τα μέτρα τη τροχιά σε όλο το οδικό δίκτυο Τη χώρα για την ασφαλή μετακίνηση των πολιτών. Ο σχεδιασμό τη τροχιά περιλαμβάνει αστυνόμευση του οδικού δικτύου κατά τομή βάσει των ιδιαίτερων κυκλοφοριακών συνθήκων κάθε περιοχή, αυξημένη αστυνομική παρουσία στα σημεία όπου παρατηρείται συχνότητα τροχέων ατυχημάτων, καθώ και αυξημένα μέτρα στι εισόδου-εξόδου μεγάλων αστικών κέντρων όπου παρατηρείται μεγάλη κίνηση. Παράλληλα, συγκροτούνται συνεργεία γενικών και ειδικών τροχονομικών ελέγχων, ιδιαίτερα για τη βεβαίωση επικίνδυνων παραβάσεων, όπω υπερβολική ταχύτητα, οδήγηση υπό την επίρρρη αλκοόλ, αντικανονικό προσπέρασμα, χρήση κινητών τηλεφώνων κατά την οδήγηση κτλ. Αστυνομικοί τροχονόμοι βρίσκονται και σε χώρου όπου παρατηρείται μαζική διακίνηση επιβατών, όπω αεροδρόμια, λιμάνια και σταθμού κτέλ, καθώ και στα κατατόπου διόδια. Καθ' όλη τη διάρκεια εφαρμογή των μέτρων, θα διατεθούν περιπολικά μοτοσυκλέτε και συμβατικά οχήματα τη ελληνική αστυνομία με Ανάλογο προσωπικό και εξοπλισμό για την αποτελεσματική αστυνόμευση του οδικού δικτύου τη χώρα. Σε κάθε περίπτωση, η τροχιά ζητά από του οδηγού να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την οδήγηση, να ενημερώνονται για την κατάσταση του οδικού δικτύου, να οδηγούν με χαμηλέ ταχύτητε για να ελέγχουν καλύτερα το όχημά του και να συμμορφώνονται με τι υποδείξει των τροχονόμων.